πράγματα. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας ανοίξω πραγματικά την καρδιά μου και το νου μου και θα σας μεταδώσω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ πιο πολύτιμο, μα πολύ πιο πολύτιμο από όλες τις θεωρίες, τεχνικές θεωρίες και πρακτικές θεωρίες, μυστικά και κόλπα επάνω στο bodybuilding. Αυτό θα είναι η βάση σας, όχι για να πετύχετε, αλλά για να μην αποτύχετε ποτέ επάνω στον αθλητισμό, σε ό,τι άθλημα και αν κάνετε, ακόμα και επάνω στη ζωή σας και στη δουλειά σας. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βίντεο. Πρώτον, γιατί έχω αρκετούς αθλούμενους που θέλω να τους μεταδώσω αυτή τη γνώση, αλλά δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο, και επειδή για μένα προπονητής δεν είναι μόνο αυτός που έχει την θεωρητική και πρακτική γνώση, αλλά είναι αυτός που είναι ανθρωποκεντρικός, δηλαδή που εστιάζει και στην ψυχολογία του αθλούμενου, είτε αυτός είναι αγωνιστικός είτε όχι. Σήμερα θα μοιραστώ με πραγματική αγάπη και ενδιαφέρον απέναντί σας αυτά που πιστεύω, τη δική μου άποψη, αυτά που έχουν δουλέψει για μένα και για τους πρωταθλητές μου και για τους αθλούμενους που έχουν καταφέρει φανταστικά πράγματα, όπως να χάσουν 30 κιλά, 40, να αλλάξουν τη ζωή τους. Μείνε κοντά μου, άκουσέ με προσεκτικά, ακόμα και αν αυτά που θα σου πω σου φανούν βλακίες, άκουσέ τα και ίσως κάποια μέρα τα προσπαθήσεις. Εάν όμως θα τα προσπαθήσεις, σου εγγυούμε ότι θα δουλέψουν 100% και θα έχεις την απόλυτη επιτυχία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με το πιο βασικό κομμάτι του αθλητισμού και ειδικά της σωματικής διάπλασης, τη διατροφή. Πραγματικά η διατροφή είναι το παν. Μετά ξεκινούν όλα τα άλλα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ακούω συνεχώς από αθλούμενούς μου, έσπασα τη δίαιτα γιατί δεν ένιωθα καλά, γιατί ήμουν αγχωμένος, γιατί έχω πίεση από τη δουλειά, γιατί, τα οποία δεν τα θεωρώ δικαιολογίες. Σέβομαι το κάθε τι που θα μου αναφέρει ο καθένας, το πιστεύω, δεν το θεωρώ σαν μια απλή δικαιολογία, εστιάζω εκεί και προσπαθώ να δω από πού πηγάζει ώστε να βρούμε τη λύση. Αυτό που πιστεύω λοιπόν είναι ότι τις περισσότερες φορές που σπάμε τη δίαιτα, δεν τις σπάμε γιατί πραγματικά πεινάμε, γιατί πραγματικά θέλουμε να φάμε, εκτός και αν είμαστε σε φάση αγώνων που τα πράγματα είναι υπερβολικά, διαφορετικά, εκεί είναι άλλη φάση. Ο πραγματικός λόγος που σπάμε τη δίαιτα βρίσκεται εδώ και εδώ. 30% εδώ και 70% εδώ. Αυτό που πραγματικά θέλουμε να φάμε εκείνη τη στιγμή δεν είναι φαγητό, δεν χρειαζόμαστε το φαγητό. Αυτό που τρώμε, παιδιά, είναι συναισθήματα. Θα γυρίσω πολύ πίσω, πολύ πριν, στην παιδική μας ηλικία, μεταξύ 3 έως 8 ετών, όπου εκεί διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Πολλοί από εμάς, ίσως οι περισσότεροι, πιθανόν να έτυχε να μεγαλώσαμε με γονείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μας βελτιώσουν την προσωπική αυτοπεποίθηση, να μας κάνουν να πιστέψουν στον εαυτό μας, με αποτέλεσμα, όταν εμείς τους χρειαζόμασταν πραγματικά, χρειαζόμασταν να πάρουμε αγάπη και συναισθήματα από εκείνους, εκείνοι δεν μπορούσαν να μας τα δώσουν, λόγω του ότι ήταν απορροφημένοι από κάποια προβλήματα, από την εργασία τους, από την προσπάθεια για επιβίωση, και όταν εμείς κλαίγαμε και ζητούσαμε κάτι άλλο, εκείνοι μας δίνανε ένα φαγητό, μια σοκολάτα. Γιατί λέει, τι θέλει το παιδί, σοκολάτα, γλυκό, δώστου, να ηρεμήσει. Και εμείς σταματούσαμε. Υποσυνείδητα τότε φτιάξαμε μέσα μας ότι η σοκολάτα, το φαγητό, το γλυκό, είναι αυτό που μας ικανοποιεί το συναίσθημα που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή. Τι χρειαζόμασταν πραγματικά, αγάπη και στοργή. Δεν κατηγορώ κανένα, δικαιολογώ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήταν άλλες εποχές τότε. Δεν υπήρχε ανάλογη μόρφωση, υπήρχε πρόβλημα επιβίωσης και ίσως και αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν τα ίδια από τους δικούς τους γονείς. Με αποτέλεσμα να τα μεταφέρουν σε εμάς. Αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσεις είναι ότι όταν σπάς τη δίαιτά σου, γιατί είσαι αγχωμένος, γιατί είσαι στεναχωρημένος, αυτό που πραγματικά θέλεις δεν είναι να φας, δεν πεινάς, τρως συναισθήματα. Και θα μου πεις, OK, το κατάλαβα. Αυτό, παιδιά, πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση πρώτα. Πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε συνειδητοποιήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όταν συνειδητοποιήσουμε αυτό και δούμε ότι πραγματικά δεν πεινάμε, αλλά είναι άλλοι οι λόγοι, τότε πρέπει να προχωρήσουμε στις λύσεις.
Και ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Όταν εγώ εκείνη τη στιγμή χρειάζομαι συναισθήματα που μπορεί να είναι απογοήτευση από τη δουλειά μου, μπορεί να είναι απογοήτευση από κάποιους ανθρώπους τριγύρω μου, μπορεί να χρειάζομαι κάποια θετικά συναισθήματα όπως αγάπη και δεν τα παίρνω από τους ανθρώπους γύρω μου, έχω μάθει να τα υποκαθιστώ με φαγητά, με γλυκά και ξεσπάω εκεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι δεν είναι γιατί πεινάνε, είναι γιατί ψυχολογικά ξεκινάνε να τρώνε και μετά διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία τους και είναι τέτοιο το ορμονικό τους περιβάλλον που τους προκαλεί πείνα και μετά το ένα φέρνει το άλλο και είναι αλυσίδα. Θα μου πεις τώρα πώς εγώ μπορώ να αλλάξω αυτή την κατάσταση. Δεν θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, όπως όταν θα πας στο γυμναστήριο και δεν θα μπορέσει από τη μία μέρα στην άλλη να καταφέρεις να φτιάξεις ένα σώμα και θα χρειαστεί ένα χρόνο, έτσι χρειάζεται και αυτό. Και για να μπορέσει ο νους, το υποσυνείδητο, να υιοθετήσει μία συνήθεια, χρειάζεται το λιγότερο 8 εβδομάδες. Και αυτό που θα σας πω θα πρέπει να το επαναλάβετε για 8 εβδομάδες τουλάχιστον και αν δείτε ότι σας δουλεύει, κάντε το πειραματικά. Μπορεί να σας φανεί μπούρδα και συμφωνώ μαζί σας, αλλά δοκιμάστε το όμως. Δοκιμάστε το. Θέλω λοιπόν το βράδυ που κοιμάσαι, πριν κοιμηθείς, να ξαπλώνεις το κρεβάτι σου, να χαλαρώνεις με 20-30 βαθιές ανάσεις όσο χρειάζεται ο καθένας, οι οποίες θα είναι εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από τη μύτη. Και όταν αρχίζεις να χαλαρώνεις και να μην νιώθεις τόσο βαριά τα μέλη σου, θέλω να αρχίσεις να κάνεις ευγνωμοσύνες για αυτά που έχεις. Θα μου πεις, okay, έχω σπίτι, έχω ένα μηχανάκι, δηλαδή να μείνω σε αυτά προσκολλημένος και να μην έχω πρόοδο και να είμαι ευχαριστημένος με αυτά και να μείνω εκεί σε αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά για να μπορέσεις να καταφέρεις να φτάσεις να έχεις πρόοδο, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις όλα τα καλά που έχεις. Και αφού περάσει αυτό το στάδιο και καταφέρω να κάνω αυτό, προχωράω στο επόμενο στάδιο. Τι χρειάζομαι? Συναισθήματα. Γιατί να τα πάρω από σένα, Μαρία? Γιατί να τα πάρω από σένα, φίλε μου? Εσύ μπορεί σήμερα να έχεις τις στραβές σου. Η κοπέλα μου μπορεί να περιμένει να της έρθει περίοδος και να είναι τρελαμένη και να με βρίζει και να κάνει. Εγώ θα απογοητευτώ και θα αποτύχω. Θα πάρω τα συναισθήματα από μένα. Το βασικό είναι να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να παίρνουμε συναισθήματα από τον εαυτό μας. Και πώς γίνεται αυτό? Τι είναι η αγάπη πραγματικά? Σεβασμός, κατανόηση, συγχώρεση και κάποια άλλα πράγματα. Οπότε θα πρέπει πρώτα να ξαπλώσω το κρεβάτι και να συγχωρήσω τον εαυτό μου για κάποιες μαλακίες που έκανα, για κάποια λάθη που έκανα. Γιατί εμείς είμαστε πρώτοι που κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Λέμε, α, έσπασα τη δίαιτα, είμαι άχρηστος, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι παραλλιώς. Ω, δεν τα κατάφερα εκεί. Και τι κάνω κάθε μέρα? Κατακρίνω τον εαυτό μου. Και άμα το κάνω εγώ αυτό, δημιουργώ την κατάλληλη άβρα, την κατάλληλη διάθεση να το κάνουν και οι άλλοι. Και το μαγνητίζω, το έλκω. Αυτό που πρέπει να κάνω, έχεις κάτσει ποτέ να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου και να πεις, σήμερα κατάφερα και έκανα ένα βήμα μπρος στη δουλειά μου, έλυσα αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έδωσα μια καλή συμβουλή σε ένα φίλο. Σήμερα πήγα για προπόνηση παρόλο που ήμουν κουρασμένος. Μπράβο μου που έκανα αυτό. Μπράβο μου που έκανα εκείνο. Μπράβο μου που έφαγα ένα καθαρό γεύμα. Είναι πάρα πολύ βασικό να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, γιατί έχουμε μάθει μόνο να τον κατηγορούμε, ειδικά στο bodybuilding. Το bodybuilding είναι ένα άθλημα που μας δίνει πολλά καλά, συμφωνώ, αλλά μας δίνει και ένα κακό. Κοιτάζοντας τον καθρέφτη, αντί να δούμε τα καλά και να χαρούμε, προσπαθούμε να βρούμε τις ατέλειες, φυσικά για να τις διορθώσουμε. Όμως αυτό εκπαιδεύει το μυαλό μας με τα χρόνια, να βρίσκουμε τις ατέλειες του εαυτού μας παντού, με αποτέλεσμα να κατακρίνουμε τον εαυτό μας και να μην είμαστε ευχαριστημένοι με εμάς. Άλλαξε το. Άρχισε να επιβραβεύεις τον εαυτό σου για κάθε καλό που έκανες και προσπάθησε την επόμενη μέρα να κάνεις κάτι άλλο καλό για να το επιβραβεύσεις το βράδυ, να αναγνωρίσεις την αξία σου. Γιατί αυτή η αξία θα σου δώσει δύναμη, θα σου δώσει αυτοπεποίθηση, την οποία δεν χρειάζεται να πάρεις από κανέναν άλλον. Τώρα πια δεν είσαι το παιδί, το μωρό που είχες ανάγκη τους γονείς σου να σε ταΐσουν, γιατί δεν μπορούσες άλλως να επιβιώσεις. Είσαι ένας ενήλικας, έχεις περάσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή σου, τις έχεις ξεπεράσει, τα έχεις καταφέρει, ίσως αυτή τη στιγμή να δουλεύεις, να μπορείς να αυτοσυντηρήσεις και να κατανοήσεις ότι μπορείς να τα απεξέλθεις σε όλα τέλεια, δεν χρειάζεσαι πια κανέναν, δεν είσαι το μωρό που ήσουνα και πρέπει να μάθεις να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και να τον επιβραβεύεις εσύ και να αρχίσεις να αποκτάς αγάπη εσύ πρώτα για τον εαυτό σου. Αυτοπεποίθηση. Και πίστεψε με, αυτό θα αρχίσει να εκπέμπει
μετά από 8 εβδομάδες, ίσως και νωρίτερα, ανάλογα την πνευματική δύναμη και συγκέντρωση που έχει ο καθένας, αρχίζει και αποδίδει. Θα ξυπνάς και θα νιώθεις χαρούμενος χωρίς λόγο. Θα νιώθεις χαρά που άλλοτε είχες αυτή τη χαρά όταν έβρισκες μια αγκόμενα, ξέρω εγώ, έλεγες πω τι έκανα, τι βρήκα αυτή, ξέρω εγώ, κέρδισα το λότο, ή ξέρω εγώ, πήρα αύξηση στη δουλειά. Θα νιώθεις χαρά τέτοια, ισοδύναμη με καταστάσεις οι οποίες σου φέραν χαρά πριν και δεν θα ξέρεις το λόγο και θα λες, αφού δεν έγινε τίποτα, γιατί νιώθω χαρούμενος. Αυτό θα ακτινοβολεί, θα εκπέμπεται και θα αρχίσεις να μαγνητίζεις ανθρώπους στη δουλειά σου, στη φιλία σου, στη σχέση σου, οι οποίοι θα έρχονται σε σένα γιατί έχεις κάτι που εκείνοι δεν το έχουν. Γιατί είναι τόσο απλά, παιδιά, τα πράγματα είναι μπροστά μας και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα δούμε. Όταν θα το κάνεις αυτό και νιώθεις αυτοπεποίθηση, νιώθεις ευγνωμοσύνη, νιώθεις χαρά, νιώθεις αγάπη για τον εαυτό σου, δεν θα μπορεί τίποτα να σε αποστρέψει από το στόχο σου. Δεν θα μπορεί μια κακή στιγμή που θα έχεις να σε κάνει να φας, να σπάσεις τη δίαιτά σου, να μην πας για προπόνηση σήμερα γιατί είσαι έτσι. Όταν θα εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου με τον καιρό να αποκτήσεις αυτή τη συνήθεια, να συγχωρήσεις τον εαυτό σου για τα λάθη που έκανες, γιατί είμαστε άνθρωποι και όλοι κάνουμε, να μην τον κατακρίνεις, να τον επιβραβεύσεις και να τον μάθεις να σκέφτεται θετικά, τότε θα καταφέρεις τα πάντα. Είτε είναι bodybuilding, είτε είναι ταεκβοντό, είτε είναι δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε. Είτε είναι μια σχέση διαπροσωπική, είτε οτιδήποτε, πίστεψέ με. Μάθε να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου την επιτυχία. Μάθε να απολαμβάνεις την κάθε μικρή στιγμή για να μπορείς να απολαμβάνεις τα πάντα. Το πρωί που πίνεις τον καφέ σου, πιάσε την κούπα σου και μύρισε τον καφέ, νιώσε μέσα σου πόσο ωραία μυρίζει ο καφές. Μετά βάλε τον καφέ στο στόμα σου και νιώσε τη γεύση. Ζήσε την κάθε μικρή στιγμή και απόλαυσέ την και ανάλυσέ την. Γίνε παρατηρητής του εαυτού σου. Βγες απ' έξω από τον εαυτό σου και παρατήρησε και άρχισε να εκτιμάς, να αναγνωρίζεις. Παιδιά, αυτό φέρνει ευτυχία. Η ευτυχία δεν έρχεται άμα κάνουμε κάτι, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μας και περιμένουμε με δεμένα τα χέρια και λέμε όλη την ώρα είμαι άχρηστος, είμαι έτσι, απέτυχα εκεί, απότυχα εκεί, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκεί. Όχι. Συγχώρεσε τον εαυτό σου. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπησέ τον. Επιβράβευσέ τον. Και άρχισε να νιώθεις την αξία σου. Και οι επιτυχίες θα ακολουθούν η μία μετά την άλλη. Αυτός είναι ο λόγος γιατί δεν αποτυχάνω. Δόξα τω Θεώ, ζω στο μέρος που άλλοι ονειρεύονται να πάνε διακοπές. Έχω τον κόσμο που δουλεύω, κάνω τη δουλειά που αγαπάω. Είμαι υγιής, είμαι 44 ετών και έχω ένα όμορφο σώμα για την ηλικία μου. Έχω στέγη, έχω να φάω. Είμαι εντάξει, έχω τη σχέση μου, εκτιμώ το κάθε τι, αναγνωρίζω το κάθε τι, είμαι ευγνώμων για όλα αυτά και όλα αυτά μου δίνουν δύναμη και γίνομαι πόλος έλξης περισσότερων θετικών καταστάσεων. Εγώ που σας μιλάω έχω γλιτώσει από του χάρου τα δόντια. Το 2013 βούλωσε η αρτηρία της καρδιάς μου 97% και ήμουνα για ανοιχτή επέμβαση καρδιάς. Για τρεις λόγους. Κληρονομικότητα, ο πατέρας μου πέθανε από τη Στεφανία νόσο, αναβολικά που έπαιρνα και μου τα φέρανε πιο γρήγορα και κάπνισμα, τσιγάρο και γενικά ήμουνα της σαβούρας, γούσταρα να τρώω μαλακίες, έτσι. Δεν είναι μόνο τα αναβολικά, λοιπόν, είναι όλα μαζί. Με βοήθησε ο γιατρός μου, μου έσωσε τη ζωή και είδα τα πράγματα αλλιώς. Δες τα κι εσύ, πριν συμβεί κάτι το οποίο θα σε αναγκάσει. Γίνε ευτυχισμένος από μόνος σου χωρίς να έχεις ανάγκη κανέναν και μάθε μετά να μοιράζεσαι αυτή την ευτυχία με τους άλλους. Να μην προσπαθείς να πάρεις ευτυχία από άλλους γιατί τότε γίνεσαι εξαρτημένο άτομο από κάποιον που μπορεί να σε προδώσει ή να φύγει από τη ζωή σου, να χωρίσεις. Χωρισμός δεν είναι μόνο χώρισα με τη σχέση μου, είναι και ο θάνατος, ο φυσικός χωρισμός. Και τότε τι θα είσαι δυστυχισμένος. Γιατί, παιδιά, μέσα από την καρδιά μου σας τα δίνω αυτά. Μπορεί να τα θεωρήσετε μαλακίες. Μπορεί όχι, αλλά δοκιμάστε τα. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε. Συγχωρήστε τον εαυτό σας. Νιώστε ευγνωμοσύνη για κάθε τι που έχετε και επιβραβεύστε, επικροτήστε τις πράξεις που κάνατε και ήταν άξιες σήμερα. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς και μόνο κατακρίνετε τον εαυτό σας, μην περιμένετε από κανένα να το κάνει. Έτσι θα αρχίσεις να γίνεις επιτυχημένος σε όλα.
Σας αγαπώ πολύ. Πάμε γερά, Σταύρος Nations.